Όπως ξέρουμε, το 2023-27 η Νέα ΚΑΠ έχει πάρα πολλές προκλήσεις. Έτσι υπάρχει και μία πρόκληση για το Βαμβάκι. Το πρασίγισμα έχει φύγει, έχουμε πλέον να κάνουμε με τα οικολογικά σχήματα από τα οποία πρέπει να δει κάθε βαβακοπαραγωγός σε ποιο από τα οικολογικά σχήματα πρέπει να ενταχθεί. Υπάρχουν τα οικολογικά σχήματα που είναι τα βιολογικά βαμβάκια, υπάρχει το οικολογικό σχήμα 6 που είναι για τους ψεκασμούς στο βαμβάκι και ανάλογα θα κρίνει σε συνεργασία πάντοτε με τα άτομα που κάνουν το ΟΣΔΕ για να μπορέσει να εξετάσει σε ποιο ακριβώς οικολογικό σχήμα θα πρέπει να ενταχθεί για να έχει ένα πιο μεγάλο οικονομικό όφελος.